Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Καταρχάς συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας ως συντονίστρια πανελλαδικά της Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχόμαστε μια παραγωγική θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Καραγιάννη, να είστε καλά. Μεγάλο φορτίο όμως, γιατί ξέρετε σε τι μέρες ζούμε. Έτσι ακριβώς, σε δύσκολες εποχές αναλαμβάνετε αυτή τη θέση. Κυρία Καραγιάννη, η χθεσινή ημέρα ήταν η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο αγώνας όμως είναι καθημερινός και στις μέρες μας γίνεται επιτακτικός, θα έλεγα, διότι φτάσαμε να μιλάμε για πανδημία. 40 χρόνια μετά την καθιέρωση της συγκεκριμένης ημέρας, θα έπρεπε να μιλάμε για εξάλληψη. Ανταυτού με βάση τα επίσημα στοιχεία, κάνουμε λόγο για μάστιγα. Τι φταίει? Ας μιλήσουμε με αριθμούς, κυρία Καραγιάννη, γιατί ξέρετε, οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Εγώ θα σας μιλήσω για την τελευταία διετία. Ο ΙΕ είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο του 2020, πέρα από την υγειονομική πανδημία, για την σκιώδη πανδημία, όπως πολύ σωστά την αποκαλέσατε, δηλαδή την έξαρση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Και δυστυχώς είχε απόλυτο δίκιο. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κάλυψε το χρονικό φάσμα από 1 Δεκάτου του 2019 μέχρι 31 Δεκάτου του 2020. Σε αυτή την περίοδο καταγράφηκαν 4.872, και τώρα είναι αλήθεια αυτό το νούμερο, γιατί όλοι μου λένε αποκλείεται, είναι αληθινό νούμερο. Υπάρχει στο ίντερνετ, μπορείτε να το βρείτε όλοι. Περιστατικά γυναικών που έπεσαν θύματα βίας πολλαπλών διακρίσεων. Ας σας πω μόνο ότι οι κλήσεις για περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια τον Απρίλιο του 2020 ήταν 1.070, ενώ το Μάρτιο που ξεκίνησε η καραντίνα ήταν 325. Προφανώς, αν με ρωτάτε, σε αυτό φταίει η καραντίνα που μας επηρέασε όλους, αλλά ένα θύμα που αναγκαζόταν να ζήσει με το θήτη στο ίδιο σπίτι δεν είχε άλλη επιλογή, χωρίς κοινωνικές συναναστροφές. Για εμάς ήταν μια δύσκολη περίοδος. Σκεφτείτε για τα θύματα πόσο δύσκολο ήταν. Και εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Καραγιάννη. Θεωρείτε εσείς ότι 4.872 μόνο ήταν οι γυναίκες, ή μήπως ήταν αυτές που βρήκανε το θάρρος να το καταγγείλουν? Έτσι ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι η καραντίνα λειτουργήσε πάρα πολύ αρνητικά. Έτσι έχουμε δει και τις 13 γυναικοκτονίες. Έτσι ακριβώς. Θα δανειστώ τα λόγια του Αντώνιο Γκουτέρες, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, που είπε ότι είναι μια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, ένα σημάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες. Και με βάση αυτόν, η ελληνική κοινωνία φέρει 13 σημάδια ντροπής σε ένα μόλις χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σε όλο αυτό που συμβαίνει και τι κάνει, τι έχει στο πρόγραμμά της για να μηδενιστούν αυτοί οι αριθμοί της ντροπής. Ωραία, εγώ θα πω αρχικά ότι στην διετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν γίνει πράγματα, επειδή με το θέμα ασχολούμαι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από τα 18 μου, έχουν γίνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ, με καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Κυριότερο, αυστηροποίηση των ποινών. Και για την ανθρωποκτονία, και για το βιασμό, και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας με έμφαση τους ανηλίκους. 43 συμβουλευτικά κέντρα σαν τη χώρα. 259 δεπείς στους Δήμους. Καμπάνιες πρόληψης και μες στην καραντίνα μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε σιωπηλές και τώρα με το λέξη μαχαίρια. Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων, το οποίο έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές. Οικονομική εξασφάλιση της πολιτείας, είναι οικονομική εξασφάλιση στις δομές φιλοξενίας. Έχουμε 19 δομές οι οποίες υποδέχονται τα επίγοντα περιστατικά. Δηλαδή μια γυναίκα που δεν μπορεί να μείνει σπίτι και δεν έχει κάπου αλλού να πάει. Εκεί αυτή η γυναίκα όταν πηγαίνει, της εξασφαλίζεται δωρεάν σύντηση, στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη, νομική υποστήριξη. Δράσεις επίσης από τον ΟΑΕΔ, αντιμετώπιση για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας για να βρουν μια ζωή σε νέα βάση. Και το πιο σημαντικό, κυρία Καραγιάννη, επιτέλους έχουμε υφυπουργό οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Αυτό και μόνο ως γεγονός, την κυρία Σιρεγγέλα Μαρία, που χθες ήμουν και στην εκδήλωσή της, δείχνει το πόσο ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το θέμα της ισότητας των φύλων. Αλλά να σας πω κάτι. Καμία κυβέρνηση δεν έχει ένα μαγικό ραβδί που θα κάνει έτσι και θα μηδενίσει τα νούμερα. Δεν φτάνει μόνο το κυβερνητικό έργο. Οφείλουμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι να αναλάβουμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό φαινόμενο. Όταν δέρνουν τη γειτόνισά μου, δεν γίνεται εγώ να κλείνω τα στόρια και να λέω δεν με ενοχλεί, δεν δέρνουν εμένα. Όταν χτυπάνε την αδερφή μου, τη φίλη μου, υπάρχει γραμμή, το 15900, και το λέω
και το ξαναλέω παντού και μέσα από τη τηλεόραση του Άστρα, το 15900, 24 ώρες 24ωρο, εντελώς δωρεάν, 365 μέρες το χρόνο, και το λέω αλήθεια, το σηκώνουν, γιατί ξέρετε το κλασικό ότι θα πάρω αυτό το σηκώνω, κανείς, ναι, το σηκώνουν, για να καταγγείλουμε περιστατικά και να βοηθηθούν αυτές οι γυναίκες, γιατί από μόνες τους μπορεί να μην το κάνουν. Και φυσικά, και τελευταίο, εγώ δεν είμαι μανούλα, εσείς είστε κυρία Καραγιάννη, αλλά έχω έναν νησιό 7 χρονών, ξέρετε, πρέπει μέσα στην οικογένεια να προσέχουμε τι μεταλαμβαδεύουμε στα παιδιά μας. Δεν γίνεται στο κυριακάτικο τραπέζι να πει κάποιος στον ανιψιό μου «Η γυναίκα θέλει το χαστούκι της» και να γελάμε. Δεν είναι αστείο. Εγώ δεν γελάω προσωπικά. Δεν ξέρω, γελάτε εσείς, δεν πιστεύω να γελάει κανείς. Εν έτη 2021 θέλει πολύ προσοχή στην παιδεία που δίνουμε στα παιδιά μας. Και να κοιτάξουμε την ευθύνη μας. Είπατε πριν για τον αριθμό το 15900. Αυτό Φεφά. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα που είναι θύμα κακοποίησης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, ναι. Φυσικά θα μπορεί να πάρει μια φίλη της. Αλλά ξέρετε, επειδή και εγώ ασχολούμαι, αλλά δεν είμαι ψυχολόγος, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να πάρει το 15900 για να καταγραφεί η καταγγελία. Δεν μιλάμε για νομική καταγγελία, μιλάμε για μια καταγγελία στο 15900 που θα είναι κάποιοι ειδικοί που θα την βοηθήσουν. Και μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας. Η ανοχή σημαίνει συνενοχή. Πολλές γυναίκες δεν το κάνουν άμεσα. Σκέφτονται ότι αν βγάλουν μία φωτογραφία του εαυτού τους ως κακοποιημένες, θα μπορούν και αύριο και μεθαύριο να το αποδείξουν αυτό. Πολλές το σκέφτονται, δεν αντιδρούν άμεσα. Φοβούνται ότι θα στιγματιστούν στις μικρές κοινωνίες. Και εκεί πιστεύω ότι έχει να κάνει η ενημέρωση. Και ήθελα να σας ξαναρωτήσω, η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης? Γιατί πολλές γυναίκες σκέφτονται να το κάνουν και αμέσως σκέφτονται το μετά. Τι θα γίνει μετά? Αν καλέσω αυτόν τον αριθμό, τι θα γίνει μετά, αύριο που θα βρεθώ, θα έχω στέγη? Οι περισσότερες στα στατιστικά γυναίκες είναι άνεργες που κακοποιούνται. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Πιστεύω ότι μια γυναίκα που θα μπει στη διαδικασία να πει ότι εγώ θέλω να το καταγγείλω, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, όλοι μας έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Όταν μια γυναίκα μπει στο womenshouse.gr, ωραία, ή στην ενημερωτική σελίδα τη δικιά μας, της οικογενειακής, της γραμματείας, θα δει όλα αυτά που πρέπει να ξέρει για να κάνει. Εάν μιλάμε για μια γυναίκα που δεν μπορεί να πάει, θα σου πω πιο απλό, να πάω εγώ στην αδερφή μου, να μείνω, να πω ότι δεν αντέχω άλλο, το ξύλο φεύγω. Να πάρω το πλαντάκι μου και να φύγω και να κάνω μετά ό,τι πρέπει να κάνω. Ακόμα και γι' αυτό υπάρχουν 19 δομές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες λειτουργούν, που μπορούν αυτές οι γυναίκες να έχουν τα πάντα δωρεάν. Ο ΟΕΔ έχει ξεχωριστό πρόγραμμα για αυτές τις γυναίκες και πραγματικά πιστέψτε με, ναι, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πρέπει να γίνουν. Και αν τώρα αρχίσουμε και τα συζητάμε, νομίζω θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά πραγματικά μία γυναίκα μπορεί να βρει όλες αυτές τις πληροφορίες. Το θέμα, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι όταν θα σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι το μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο. Το πώς εμείς σαν κοινωνία δεν θα τη χλεβάσουμε. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, έτσι και εμείς από μικρή κοινωνία είμαστε, να λέμε ότι είναι αποδεικτό να τη χτυπήσει και ο άντρας της, αντί να το βουλώσει, γιατί υπάρχει λεκτική βία. Δεν μιλάμε μόνο για την κακοποιητική συμπεριφορά να χτυπήσει μια γυναίκα. Και αν έχετε δει την καινούργια καμπάνια, τη λέξη μαχαίρια, λέει ότι κάποιες λέξεις κάποτε γίνονται μαχαιριές. Δηλαδή, είναι αρκετά τα σημάδια που όταν μια γυναίκα τα διαγνώσει ή κάποιος από το περιβάλλον της, ίσως είχαμε σώσει και κάποιες ζωές της, θα σου πω εγώ. Όταν κάποιος έχει επέμβει. Πάντως, δηλώνεται ξεκάθαρα, να πούμε ξεκάθαρα, πως υπάρχει στήριξη από την πολιτεία. Γιατί, 100%. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές ο φόβος του μετά μπορεί να είναι και μεγαλύτερος από το φόβο της κακοποίησης. Υπάρχει και ξεχωριστή μορφή βίας που ονομάζεται οικονομική βία. Έτσι. Πιο πολλές γυναίκες είναι εξαρτώμενες και δεν μπορούν να υψώσουν ανάστημα. Μάλιστα. Αλλά η πολιτεία είναι εδώ, όπως έχει κάνει και για την οικογένεια πολλά πράγματα, με τις δαντάδες της γειτονιάς, με τη συνεπιμέλεια και όλα αυτά. Είναι εδώ πέρα, είναι και άλλα πράγματα που έχουμε να δούμε. Τώρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε και το 14ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πέρα θα συζητηθούν και άλλα πολλά, γιατί πραγματικά είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Εγώ προσωπικά, σε όποιον πιστεύει και έχει κάτι στο μυαλό του, γιατί έτσι οι μεγάλες ιδέες βγαίνουν από το σύνολο, ότι έχει μία ιδέα που θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα, εγώ πραγματικά θέλω να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου.
να μου το πει, να μου το προτείνει. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα ανοιχτό σε όλους. Έχει τρομερά αντανακλαστικά αυτή η κυβέρνηση. Ακούει, έχει δίκο ΑΟΤΑ. Δεν είναι μια κυβέρνηση με παροπίδες. Πραγματικά είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε, ότι μπορεί να επικοινωνήσει όποιος ενδιαφέρεται μαζί σας για όποιο θέμα τον απασχολεί. Και προσωπικά μαζί μου, το ξαναλέω. Χθες το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού δόθηκε μια συναυλία για τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε το κλίμα. Χθες πραγματικά πιστεύω ότι ήταν μία από τις πιο όμορφες εκδηλώσεις που έχω παρευρεθεί. Μετά από πρωτοβουλία της κυρίας Σιρεγγέλλας, της αρμόδια υπουργού για τη δημογραφική πολιτική, την οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων, ενώσαμε τις φωνές μας με την εξαιρετική Ρένα Μόρφη κατά της βίας των γυναικών, με μάσκες και καθήμενοι βέβαια. Αλλά πραγματικά ήταν ένα πολύ συγκινητικό κλίμα. Ήταν ένα μεγάλο συγχαρητήριο και δημόσια τώρα από την τηλεόραση του Άστρα στους συντελεστές για τη βραδιά. Και πραγματικά συγχαρητήρια και στην κυρία Ρένα Μόρφη, γιατί προσπαθούσε σε κάθε τραγούδι της να συνδέσει την ημέρα. Και ήταν κάτι, ήταν ένα food for thought, όπως λένε, που πραγματικά όλους το φύγαμε με ένα έτσι πιο γλυκό συνέστημα. Γιατί μπορεί να με ακούτε και λίγο εκνευρισμένη τώρα, αλλά αυτή η εβδομάδα, επειδή ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, πραγματικά ήταν πολύ φορτισμένη και για μένα, το καταλαβαίνετε. Γιατί το 4.872 μπορεί να είναι ένα νούμερο που λέω τώρα, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έτσι. Ένταση και συγκίνηση νιώθουμε όλες αυτές τις μέρες και όλοι, για να μην αδικούμε και, και τον ανδρικό πληθυσμό. Φυσικά. Σε λίγη ώρα ανοίγει τις πύλες της. Να πω ότι δεν ήταν αποκλειστικά για γυναίκες, έτσι, είχε και άντρες εννοείται και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ήρθανε. Και ο κύριος Χατζηδάκης, που είναι ο υπουργός του Υπουργείου Κοινωνικών Θεμάτων και Εργασίας, πραγματικά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι που έχει αναλάβει η κυρία Σιρεγγέλλα, και είναι πάρα πολύ δυνατός και έβγαλε μια πάρα πολύ όμορφη ομιλία χθες. Σε λίγη ώρα ανοίγει τις πύλες της μια σημαντική έκθεση, ονομάζεται «She's Gone», στα ελληνικά για ένα αδιανό πουκάμισο. Δεν είναι ακριβής η μετάφραση, αλλά αυτός είναι ο τίτλος της στα ελληνικά. Που συνδιοργανώνουν, διαβάζω, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Κακογιάννης. Επίσης διάβασα πως αυτή η έκθεση ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Πείτε μας παρακαλώ, από τι αποτελείτε? Λοιπόν, μόλις σας κλείσω είμαι καθοδόν για εκεί, γιατί σήμερα άνοιξε τις φίλες του στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 14 του Δεκέμβρη, η είσοδος είναι ελεύθερη, λειτουργεί κάθε μέρα 6 με 10. Πραγματικά όποιος μπορεί να έρθει στην Αθήνα και να το δει, πραγματικά να το κάνει. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάμε για μία δολοφονία στη τηλεόραση, να την ακούμε, να τη συζητάμε, και πολύ διαφορετικό να δούμε τα εκθέματα που έχει η συγκεκριμένη έκθεση. Έχει εκθέματα ρούχα από γυναίκες δολοφονημένες από όλο τον κόσμο. Πάνω σε κάθε ρούχο υπάρχει ένα ταμπελάκι που γράφει το ονοματεπώνυμο της δολοφονημένης γυναίκας, τη χρονολογία της δολοφονίας, το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία και την ποινή που τέθηκε στο θήτη, αν βέβαια υπάρχει, δεν έχουν τελεσυνδικήσει όλες. Τα ρούχα αυτά ουσιαστικά είναι σιωπηλές μαρτυρίες από ζωές γυναικών, γεμάτες νόημα, γεμάτες ελπίδες και όνειρα, που αφαιρέθηκαν απότομα και βία. Κρατούν μέσα τους ιστορίες απουσίας, θλίψης και ορφάνειας. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό, πιστεύω, να το δεις από κοντά. Και πραγματικά όποιος μπορέσει να το κάνει να έρθει, και να πούμε ότι το ταξίδι της έκθεσης θα τελειώσει του χρόνου στο κτίριο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη χρονιά. Οπότε θα ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο. Είναι αλήθεια πως αυτή η έκθεση εμπεριέχει και ένα ρούχο της δολοφονημένης της Ελένης της Τοπαλούδη? Ναι, μετά από προσφορά της οικογένειάς της και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, χαρίστηκε ένα ρούχο της δολοφονημένης Ελένης Τοπαλούδη, που θυμάστε μια δολοφονία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, πραγματικά. Να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια για την ψυχική δύναμη της οικογένειας να κάτσει να διαλέξει ένα ρούχο που κάποτε έντυνε το παιδί τους. Πραγματικά θέλει τεράστιο κουράγιο, αλλά μπράβο τους, γιατί βλέπουμε ότι ως οικογένεια προσπαθούν να γίνουν η λύση στο πρόβλημα. Προσπαθούν με κάθε μέσο να βοηθήσουν και να παρίστανται. Έχετε δει ότι έχουν τοποθετηθεί και σε άλλες γυναικοκτονίες. Δηλαδή, πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτή την οικογένεια.
Μάλιστα, να σας αποδεσμεύσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση και όλα τα σημαντικά που μας είπατε. Θα ευχηθώ να φτάσει μια μέρα που να μην είναι θέμα προς συζήτηση η βία στις γυναίκες. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραγιάννη. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.